συνεχίζουμε εορταστικό κλίμα εδώ στην κουζίνα του Επιλογές. Καλώς ήρθατε λοιπόν φίλες και φίλοι σε ένα ακόμη επεισόδιο Hot Γεύση by Κωνσταντίνος. Σήμερα το μενού μας έχει κανταΐφι, special, πολύ ωραίο σιροπιαστό όσο πρέπει, με μια ιδιαιτερότητα θα την έλεγα εγώ, έκπληξη υλικό μέσα. Θα δούμε ποιος θα το βρει από την κάρτα που θα δείξουμε τα υλικά μας μετά. Για να δούμε. Δεν θα σας το μαρτυρήσω. Θα το βρείτε εσείς. Τι υλικό έχει εξτρά το κανταΐφι μας, το special που θα φτιάξουμε σήμερα. Ένα κανταΐφι πάρα πολύ νόστιμο και μετά από το σημερινό επεισόδιο που θα το δείτε πώς θα το φτιάχνουμε, νομίζω ότι θα γίνει το αγαπημένο σας κανταΐφι. Λοιπόν, και θα έχουμε επίσης και θρακιώτικο μπουμπάρι σήμερα για κυρίως πιάτο. Και επίσης και ωραίες εορταστικά τυλιχτά δωράκια με φύλου βυρητού του κυρίου Κονταξή, δεμένα με σχοινόπρασο. Έχουμε πολλά να φτιάξουμε σήμερα. Έχουμε επίσης πολλά δώρα να δώσουμε σήμερα, μιας και είναι και τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Θα κλείσουμε το 2018 έτσι όμορφα, νόστιμα και γλυκά. Εσείς μην ξεχνάτε να μας παίρνετε τηλέφωνο, γιατί σήμερα θα γίνει και η κλήρωση για τα δώρα. Πριν ξεκινήσουμε όμως, πρέπει να πάμε δυναμικά και να φτιάξουμε το κανταΐφι μας, γιατί όπως ξέρετε έχει μία διαδικασία. Μετά θα ευχαριστήσουμε υποστηρικτές, δωροθέτες και θα σας δείξουμε τα ωραία δωράκια που έχουμε. Πάμε όμως πρώτα να δείξουμε την κάρτα με τα υλικά μας, την κάρτα με το κανταΐφι, γράψτε την και βρείτε το υλικό έκπληξη. Περιμένω τηλέφωνο να μου το πείτε πριν σας το μαρτυρήσω εγώ. Πάμε να δούμε την κάρτα. Thank you.
Επιτέλους ήρθε η στιγμή που θα φτιάξουμε και το αγαπημένο μας καταΐφι. Πριν ξεκινήσουμε όμως να φτιάξουμε σιροπιαστό γλυκό, όπως ξέρετε, πάντα φτιάχνουμε πρώτα το σιρόπι. Λοιπόν, έχουμε εδώ το ζεστό νερό. Να ανάψουμε λίγο το μάτι της εστίας μας. Έχω ζεστάνει ήδη το νερό, γιατί ο χρόνος μας είναι πολύτιμος εδώ στην εκπομπή μας και πρέπει να τα προλάβουμε όλα σήμερα. Έχουμε τη ζάχαρη, ένα ξύλο κανέλα, εσείς αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και δύο, βάζω και δύο. Έχουμε εδώ μία κουταλιά έξτρα γλυκόζη, έτσι για να δέσει το σιρόπι ακόμη πιο πολύ. Η οποία η γλυκόζη είναι προαιρετική, αν θέλετε τη βάζετε. Από την ποσότητα που γράψαμε τη ζάχαρη, μειώνετε απλά λίγο ζάχαρη και βάζετε γλυκόζη. Καλημέρα, έχουμε την πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Δεν σας ακούμε όμως. Λευκή σας σοκολάτα έχουμε. Ορίστε. Το υλικό που ψάχνουμε είναι η λευκή σοκολάτα. Μπράβο. Ποια κυρία? Τι κάνεις Κωστή μου? Πάρα πολύ καλά, εσείς? Η Κέτη είμαι. Έλα Κέτη μου. Τι ωραία πράγματα θα κάνεις σήμερα. Λοιπόν, σήμερα καταΐφι special με λευκή σοκολάτα μέσα. Ναι, ναι, Κωστή. Νομίζω ότι θα σας αρέσει. Ναι. Μας τρέχουν τα σάλια ρε Κωστή όταν κάνεις τέτοια πράγματα. Εντάξει, ακόμη δεν τα έφτιαξα από τώρα, άρχισα να τρέχουν. Και προχθές που έκανες καταΐφι. Μπακλαβά. Δηλαδή κάνεις πολύ ωραία πράγματα. Και σήμερα Κέτη μου είπα να τελειώσω τη χρονιά, μιας και είναι και η τελευταία εκπομπή της χρονιάς, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, είπαμε να τελειώσουμε με καταΐφι. Μπράβο. Άλλωστε χριστουγεννιάτικο γλυκό, αγαπημένο σε όλους. Μόνο που θα βάλεις λευκή σοκολάτα μέσα. Το εξτρά υλικό είναι η λευκή σοκολάτα. Ναι, θέλω ναι, φέτος ναι. Να το δοκιμάσετε. Βέβαια θα το κάνω. Εγώ θα το κάνω πάντως, δεν ξέρω, θα το κάνω. Λοιπόν, Κέτη μου, στο σιρόπι μέσα που βάλαμε τα υλικά, ναι. Έτσι με τη δική σου παρέα τώρα και τη δική σου καλημέρα, ναι. Θα βάλουμε και φλούδες από ένα πορτοκάλι, ναι. Μόνο τη φλούδα. Θα το βάλουμε να βράσει 3-4 λεπτάκια, μόλις ξεκινήσει και λιώσει η ζάχαρη, το κατεβάζουμε, το αποσύρουμε από τη φωτιά. Μάλιστα. Και είναι έτοιμο το σιρόπι μας, γιατί και έτοιμο, όπως ξέρετε, όταν φτιάχνουμε σιροπιαστά γλυκά, πρώτα ξεκινάμε και βάζουμε να βράσει το σιρόπι. Το σιρόπι, ναι. Γιατί πρέπει το σιρόπι να είναι κρύο και το γλυκό μας να είναι καυτό, ζεστό. Αχ, μπράβο ρε Κωστή, μπράβο ρε Κωστή. Και έτοιμο, χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα. Καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Επίσης. Σε σένα, τα καλύτερα στη ζωή σου, Κωστή μου. Κέτη μου, φιλιά πολλά, ανταποδίδω τις ευχές σου. Καλές γιορτές εύχομαι. Ευχαριστώ, σε όλο τον Κωστή. Κόσμο, σε σένα προσωπικά, στην οικογένειά σου. Φιλάκια. Και εύχομαι ο νέος χρόνος να μας βρει ακόμη πιο καλά. Μπράβο ρε Κωστή, έτσι. Για όλο τον κόσμο, για όλο. Για όλους, για όλους. Φιλιά έχει πολλά, Κέτη μου. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Φιλιά πολλά. Και τώρα, και επίσης, η επόμενη κίνησή μας, πρέπει να βάλουμε να λιώσει και το βούτυρο. Φρέσκο βούτυρο από τον κύριο Νικόλαο Κουνταξή, γιατί το γλυκό θέλει την ποιότητά του στο βούτυρο, στην πρώτη ύλη. Αν η πρώτη ύλη είναι ποιοτικός πάρα πολύ καλή και πρέπει να προτιμάμε για τα δικά μας γλυκά την καλή ποιότητα. Λοιπόν, θα βάλουμε και το βούτυρο το φρέσκο, το αγελαδινό εδώ να αρχίζει σιγά σιγά να λιώνει σε χαμηλή φωτιά, γιατί έχουμε χρόνο μέχρι που να ανοίξουμε. Και τώρα ήρθε η σειρά να κάνουμε και τη γέμιση.
να κάνουμε και τη γέμιση. Και μετά να ασχοληθούμε με το καταΐφι, γιατί το καταΐφι, όπως ξέρετε, αν αρχίσουμε να το ανοίγουμε και να το φτιάχνουμε μερίδες-μερίδες, αρχίζει και στεγνώνει. Σας έχω και ένα μυστικό εκεί. Για να μην σας στεγνώνει όση ώρα φτιάχνετε τα πρώτα καταΐφια, θα το δείξουμε στην πορεία. Πάμε όμως πρώτα να κάνουμε και τη γέμιση. Λοιπόν, έχουμε καρύδια από τον κύριο Νικόλαο Κονταξή. Θα το βρείτε στο τρίτο υπηκό σύνταγμα, 75 Σισέρες, ακριβώς απέναντι από το στρατόπεδο του Παπαλουκά, το κατάστημα. Το καρύδι δεν το θέλουμε σκόνη. Λοιπόν, λίγα δευτερόλεπτα ακόμη και η ζάχαρη αρχίζει να εξαφανίζεται. Μόλις εξαφανιστεί η ζάχαρη, το αποσύρουμε από τη φωτιά το σιρόπι μας. Το θέλουμε, τα κομματάκια στο καρύδι, τα θέλουμε μέσα. Οι ποσότητες που έχουμε βάλει, έχουμε φιστίκι υγιεινής. Σήμερα επέλεξα να φτιάξουμε το καταΐφι μας με καρύδι, φιστίκι υγιεινής. Επίσης, χοντροκομμένο. Έτοιμο και το φιστικάκι. Λοιπόν, το σιρόπι άρχισε να βράζει. Εμείς σβήνουμε τη φωτιά, το αφήνουμε ένα λεπτάκι ακόμη και το αποσύρουμε. Και επίσης έχουμε εδώ και αμύγδαλο. Είναι εξτρά η συνταγή μας, δεν την έχουμε γραμμένη συνταγή. Επειδή βλέπω έχω αρκετό καταΐφι και λέω μήπως δεν με φτάσει η γέμιση, έφερα και λίγα εξτρά αμύγδαλα από τον κύριο Νικόλαο Κονταξή. Ας τα σπάσουμε και αυτά. Άρα μπορείτε να βάλετε μέσα και φιστίκι υγιεινής και καρύδια και αμύγδαλα. Με το μπλεντεράκι τελειώσαμε. Τώρα, εδώ έχουμε ένα κουτάλι. Το σιρόπι μας είναι έτοιμο. Το αποσύρουμε από τη φωτιά και το αφήνουμε στην ησυχία του να κρυώσει. Εδώ λιώνει το βούτυρο σιγά σιγά. Και τώρα έχουμε εδώ καρύδι, φιστίκι και αμύγδαλο. Έχουμε το γαρίφαλο, όπως σας έχω γράψει στη συνταγή, 1/4 του γλυκού. Δηλαδή στη μύτη του κουταλιού το γαρίφαλο, γιατί είναι πάρα πολύ έντονο και να μην σας πικρίσει το καταΐφι. Πολύ λίγο γαρίφαλο. Ένα κουταλάκι κανέλα του γλυκού. Θα ανακατέψουμε όλα τα υλικά μαζί. Και εδώ σε αυτή την περίπτωση τώρα θέλουμε, έχουμε εδώ και τη σοκολάτα, την οποία να μην την κόψουμε κομματάκια, όχι. Είναι ήδη οι σταγόνες αυτές που είναι πάρα πολύ βολικές και μας βοηθάνε πάρα πολύ, να μην χρειάζεται να τις ψιλοκόψουμε. Ρίχνουμε και τις σταγόνες της σοκολάτας, λευκή σοκολάτα, στο υλικό μας. Εσείς αν έχετε μεγάλη πλάκα από σοκολάτα θα την κόψετε απλά με το μαχαίρι, έτσι ψιλοκομμένη. Εκτός αν πάτε στο κατάστημα του κυρίου Κονταξή και προμηθευτείτε αυτή τη λευκή σοκολάτα σε σταγόνες, η οποία θα δώσει μια εξτρά και πάρα πολύ ωραία γεύση στο καταΐφι σας. Το υλικό μας για τη γέμιση είναι πανέτοιμο. Εδώ έχουμε το πινέλο το οποίο θα μας βοηθήσει να λείψουμε.
το βούτυρο θέλει λίγο ακόμη. Και τώρα, έχουμε εδώ το κονταΐφι μας και όπως ξέρετε με το κονταΐφι δεν το σπάμε, δεν σπάμε τις ίνες, απλά θέλει το κονταΐφι να το παίξουμε στα χέρια μας. Θέλει ένα παίξιμο, το θέλει. Χωρίς να σπάμε όμως, δηλαδή δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό. Αυτό και να το σπάμε. Όχι. Απλά το ανοίγουμε. Το ανοίγουμε προσεκτικά. Το ανοίγουμε όλο έτσι να αφρατεύσει, να γίνει αφράτο. Φρέσκο κονταΐφι από τον κύριο Νικόλαο Κουνταξή, απέναντι από το στρατόπεδο του Παπαλουκά, θα βρείτε το κατάστημα. Έτσι. Το ανοίγουμε καλά. Τελευταία εκπομπή σήμερα για της χρονιάς, όπως έχουμε πει. Με λυπεί λίγο αυτό, αλλά εντάξει. Από τη νέα χρονιά θα είμαστε πάλι εδώ στην παρέα σας, να σας κρατάμε παρέα, να μας παίρνετε τηλέφωνο, να μας λέτε την καλημέρα σας, την καλησπέρα σας. Εύχομαι ο νέος χρόνος να μας βρει πάλι καλά, υγιείς και να είμαστε πάλι εδώ στις θέσεις μας. Εσείς μην ξεχνάτε να μας παίρνετε τηλέφωνο σήμερα. Σήμερα θα δώσουμε τα δώρα στην τελευταία μας εκπομπή. Λοιπόν, το έχουμε ανοίξει. Τώρα αυτό εδώ είναι μισό κιλό κονταΐφι. Πρέπει να βγάλουμε περίπου στα 20 κονταϊφάκια. Τώρα τι θα κάνουμε εδώ. Θα το χωρίσουμε στα τρία. Λοιπόν, εδώ. Θέλει να το ανοίξουμε πάρα πολύ καλά. Είναι ένα, δύο και ένα ακόμη εδώ, τρία. Τώρα, αυτά τα δύο, αφού ξεκινήσουμε εμείς με το πρώτο πρώτα, το μυστικό που σας έλεγα για να μην μας στεγνώνει το κονταΐφι, μέχρι που να φτιάξουμε το πρώτο. Λοιπόν, το βούτυρό μας εδώ άρχισε να λιώνει. Άρα σβήσουμε και το μάτι. Παίρνουμε μία πετσέτα, σκεπάζουμε το κονταΐφι. Και με λίγες σταγόνες νερό ρίχνουμε πάνω στην πετσέτα. Θα κρατήσει την υγρασία και δεν θα το αφήσει να στεγνώσει. Γιατί όπως ξέρετε το κονταΐφι θέλει μια διαδικασία για να γίνει. Τώρα, σκουπίζουμε πολύ καλά τα χέρια μας γιατί δεν θέλουμε καθόλου νερό όταν θα πιάσουμε το κονταΐφι. Και πάμε τώρα να το χωρίσουμε επίσης σε φωλίτσες. Αν βγει αυτό 20 κονταΐφια, όλη ποσότητα, το κάθε κομμάτι θέλει περίπου στα 7, στις 7 φωλιές. Και αν σας περισσέψει κονταΐφι, έχω και μία εξτρά συνταγή που θα σας την πω στο τέλος τι θα το φτιάξετε. Και αλμυρό κονταΐφι. Λοιπόν, 2, 4, 6, 7. Άρα ακριβώς όπως το έχουμε πει. 7, 3, 7, περίπου 21 κονταϊφάκια θα βγει. Και τώρα, ανοίγουμε εδώ το φύλλο, έτσι. Έχουμε εδώ το φρέσκο βούτυρο. Λίγο βούτυρο. Μία κουταλιά από τη γέμιση. Και πάμε να το τυλίξουμε. Πριν πάμε όμως να το τυλίξουμε, πρέπει να έχουμε έτοιμο το ταψάκι μας, το οποίο το βουτυρώνουμε καλά
με το φρέσκο το βούτυρο, γιατί θέλουμε το κανταΐφι μας και από κάτω να ψηθεί, να γίνει τραγανό. Αν βγει και το ψήσουμε όπως ακριβώς το φαντάζομαι, θα δείτε πόσο συναρπαστικό θα γίνει φέτος το κανταΐφι σας, αν φτιάξετε τη συνταγή μου. Λοιπόν, έχουμε εδώ το ταψί μας. Και πάμε τώρα, βάζουμε τις άκρες μέσα και ξεκινάμε το τύλιγμα. Κάθε κανταϊφάκι με το πινέλο βοηθάμε και το στρώνουμε. Και λίγο βούτυρο από πάνω. Πάμε για το επόμενο. Εδώ δεν βάλαμε βούτυρο στο φύλλο, δεν πειράζει. Θα βάλουμε τώρα. Έτοιμο και το επόμενο. Λίγο βούτυρο. Και πάμε για το επόμενο. Να ανοίξετε καλά το φύλλο. Δοκιμάστε τη συνταγή μας με τη λευκή σοκολάτα. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Θέλει το βουτυράκι του το κανταΐφι και πάμε να φτιάξουμε κι άλλα. Πάμε άλλα δύο, αφού βουτυρώσουμε πρώτα το φύλλο. Έτσι με ωραίο καρύδι, φιστίκι γίνης.
πίτσα και ένα προφιτερόλ για τον τυχερό και την τυχερή. Έτοιμο και αυτό το κανταϊφάκι μας και πάμε τώρα να δώσουμε ένα βάζο μέλι από τον κύριο Οδυσσέα και Χρήστο Αρτζανίδη. Ένα μέλι πάρα πολύ ωραίο. Θα το βρείτε κατευθείαν από τον παραγωγό μόνο με ένα τηλεφώνημα. Μέλι Σύρι, σεραϊκό μέλι. Η έδρα του βρίσκεται στο Λευκώνα Σερών. Ένα κιλό μέλι από τον κύριο Αρτζανίδη. Και έχουμε επίσης... Λοιπόν, να τυλίξουμε και αυτό το κανταΐφι μας. Το βουτυράκι. Έχουμε επίσης το λευκό και το κόκκινο κρασί για δύο τυχερούς. Ένας θα πάρει το κόκκινο και ένας θα πάρει το λευκό κρασί. Κρασί γαζορίτικο. Για να το δείξει και η κάμερα λίγο έτσι από κοντά. Πιείτε το και χαρίστε το. Κρασί γαζορίτικο, ίσαρι, λευκό και κόκκινο. Μια εταιρεία που έχει κερδίσει πολλά βραβεία και σας θυμίζουμε όπως οι αρχαίοι θεοί παρήγγελαν πάντα το κρασί τους από την περιοχή του Παγκαίου. Λοιπόν, δύο μπουκάλια κρασί για δύο τυχερούς, ένα λευκό και ένα κόκκινο. Έτσι για να το πιείτε στην υγειά μας, τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, με την παρέα σας, με τους φίλους σας. Λοιπόν, σήμερα το Home Plus Παπαϊωάννου, Mega Stores Παπαϊωάννου, θα μας κάνει δώρο 3 εξάδες πιάτα. Έτσι για την τελευταία εκπομπή της χρονιάς, 3 εξάδες πιάτα, Home Plus Παπαϊωάννου, στο κεντρικό κατάστημα Διονυσίου Σολομού 60 και το Mega Stores, περιφερειακή οδό Κόμβος Λευκώνα. 3 εξάδες πιάτα. 1 εξάδα για γλυκό, 1 εξάδα βαθιά για σούπα και 1 για φαγητό. Τα δώρα μας είναι αυτά τα δωράκια μας. Ωραία. Εσείς παίρνετε τηλέφωνο. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα σας. Καλή επιτυχία στο γλυκό. Να είστε καλά. Ποια κυρία είστε? Κοντά στον Κάντζα, πελάτησα. Πελάτησα του κυρίου Κάντζα, τα σούπερ μάρκετ Κάντζα. Είστε πελάτησα στο μαγαζί μας δηλαδή? Ναι. Νομίζω ότι άρχισα να καταλαβαίνω από τη φωνή. Μα και χθες σε χαιρέτησα, γεια σου Κώστας είπα. Ποια κυρία είστε, έτσι μπράβο, ναι. Τώρα Κώστα, σας κατάλαβα. Τι βούτυρο έβαλες μέσα? Φρέσκο βούτυρο από τον κύριο Νικόλαο Κουνταξή. Αγελαδινό φρέσκο βούτυρο. Μάλιστα. Και λευκή σοκολάτα όπως έχουμε πει. Α, ναι. Αυτά δεν πρόλαβα να τα δω γι' αυτό. Είναι το εξτρά υλικό μας. Ναι, Κώστα. Να δοκιμάσετε και ένα διαφορετικό κανταΐφι. Βέβαια. Νομίζω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Ναι, άντε. Κλείνω. Να είστε καλά. Καλή χάρηκα κυκλία. Πολύ που σας άκουσα. Να είστε καλά, αγόρι. Καλές γιορτές εύχομαι. Θα ανταμωθούμε και. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι στο μαγαζί. Βέβαια. Να είστε καλά. Γεια σου, Κώστα. Να είστε καλά.
φούρνο λίγο ψηλά να είναι η σχάρα, πάνω. Βέβαια κι άλλο κανταΐφι να φτιάξουμε, αλλά επειδή δεν θέλω να σας κρατάμε άλλο, έχετε δει πώς τα έχουμε φτιάξει, έχετε γράψει τα υλικά μας, αν δεν προλάβατε θα τα δείξουμε στο τέλος της εκπομπής πάλι τα υλικά. Το σταυρώνουμε και το βάζουμε στο φούρνο να ψηθεί. Όπως έχουμε πει, αντιστάσεις πάνω κάτω στους 150 βαθμούς, περίπου μία ώρα και ένα 20 λεπτό. Θέλει το κανταΐφι σιγά σιγά να ψηθεί για να έχουμε το σωστό και ωραίο και τραγανό αποτέλεσμα. Το σιρόπι μας εδώ άρχισε να κρυώνει. Εμείς τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το θρακιώτικο μπουμπάρι και να ευχαριστήσουμε και όλους τους χορηγούς που μας έχουν δώσει όλα τα υλικά μας. Και εσείς μην ξεχνάτε να μας παίρνετε τηλέφωνο, γιατί στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση για τα ωραία μας δωράκια, και χρήσιμα και νόστιμα. Λεμονάδα, αλλά είναι green. Νέα green λεμονάδα με στέβια. Σαν την green καμία. Αγάπη μου, φεύγω τριήμερο. Ήρθαν τα τριήμερα των σούπερ προσφορών στα Kansas. Ελληνικό χοιρινό μπούτι και σπάλα χωρίς κόκαλο με 3,95 το κιλό. Κοτόπουλο φιλέτο στήθος νοπό ελληνικό, μόνο 5,50 το κιλό. Όλα τα κατεψυγμένα λαχανικά Μπαρμπαστάθης 30% φθηνότερα. Σύθον πευκόμελο και ανθόμελο βάζω 450 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σόφτ σκόνη πλυντηρίου κουτί 50 μεζούρες, μόνο 3,90. Όλα τα Σαμπουάν Ultrex 1-1 δώρο. Σούπερ μάρκετ Kansas. Φροντίζουμε κάθε μέρα να έχετε τα καλύτερα. Τα πούμε. Μα και βέβαια θα τα πούμε, γιατί αυτές δεν είναι απλά χαμηλές τιμές. Είναι χριστουγεννιάτικες υπερπροσφορές από τα καταστήματα Παπα Ιωάννου. Προσέξτε! Ποτήρια σε συσκευασία δώρου από 2 ευρώ η εξάδα. Καράφα κρασιού από 4,90. Τουρτιέρα ορθογώνια και στρόγγυλη από 2,90. Γάστρα οβάλ με σχάρα ψησίματος μόνο 9,90. Και για ακόμα περισσότερες γιορτινές υπερπροσφορές μόνο στα Home Plus Παπα Ιωάννου, στην πλατεία Εμπορίου και στο Mega Store στον Λευκώνα. Για ακόμα πιο χαρούμενες γιορτές! Είναι πορτοκαλάδα, αλλά είναι green. Νέα green πορτοκαλάδα με στέβια. Σαν την green, καμία. Η Μάνα Γη μας δίνει τους καρπούς της. Εμείς τους συλλέγουμε με ευλάβεια, τους επεξεργαζόμαστε με σεβασμό και δημιουργούμε το αλεύρι της δικής σας υγιεινής διατροφής. Αλεύρι Μάνα, στην κίτρινη συσκευασία για τις πιο νόστιμες πίτες που φάγατε ποτέ. Το χρυσό αλεύρι Μάνα είναι η πρώτη ύλη για τις πιο πολύτιμες γευστικές σας δημιουργίες. Ιδανικό για αφράτα και πεντανόστιμα τσουρέκια. Στην κόκκινη συσκευασία, φαρίνα Μάνα για κέικ που πετυχαίνουν κάθε φορά. Και η
οικογένεια συμπληρώνεται με το αλεύρι ολικής αλέσεως, το καλαμποκάλευρο, το κίτρινο αλεύρι μάνα για σπιτικό ψωμί, την άχνη και τον ισεστέ για όλες τις κρέμες. Αλεύρι μάνα με σήμα τον ανεμόμυλο. Θα τα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα τροφίμων. Εργοστάσιο παραγωγής Αδελφή Κεραμάρη, στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου. Τηλέφωνα 2310-795-488 και 489. Αλεύρι μάνα. Από τη μάνα γη με αγάπη. Είναι βυσσινάδα, αλλά είναι green. Νέα green βυσσινάδα με στέβια. Σαν την green καμία. Υπάρχει καλύτερος τρόπος να απολαμβάνετε φρεσκοκομμένα αλαντικά. Συσκευασίες φρεσκάδας Πασιάς. Διατηρούν τα αλαντικά φρέσκα και λαχταριστά, σαν να κόπηκαν μόλις. Νέες συσκευασίες φρεσκάδας Πασιάς. Το καλύτερο για σας. Αντιπρόσωπος για τον νομό Σερών, τροφοκίνηση. Στο Λευκώνα. Πρότυπα κέντρα κρέατος Αδελφή Ηλιάδη. Και για την περίοδο των γιορτών, τα πρότυπα κέντρα κρέατος Αδελφή Ηλιάδη σας προσφέρουν τα ποιοτικότερα ελληνικά κρέατα στις πιο γιορτινές τιμές. Μάγουλα μοσχαρίσια 5,95 το κιλό. Μάγουλα χοιρινά 2,5 ευρώ το κιλό. Γλώσσα μοσχαρίσια 6,95 το κιλό. Γλώσσα χοιρινή 2,95. Πατσάς μόσχου 3,95. Κιμάς ανάμυτος 5,95 το κιλό. Επίσης, ρολά κοτόπουλο και χοιρινά γεμιστά. Εξοχικό, αρνιά, κατσίκια ή μη άγρια χοιρινά. Τα πάντα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Χαρούμενες γιορτές με τις πιο γιορτινές τιμές. Πρότυπα κέντρα κρέατος Αδελφή Ηλιάδη. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Να την βλέπεις, είναι χάρμα και όμορφη πολύ. Τόσο στρογγουλή. Κο-κο-κο-κο-κο-κο. Η κοτούλα η κο-κο. Τα μαρώνει κο-κο-κο. Με το λόγο φρέσκο τα βγω. Κο-κο-κο-κο-κο-κο. Τρέχα τώρα στη φωλιά. Να μαζέψεις τα αυγά που λατρεύουν τα παιδιά. Κο-κο-κο-κο-κο-κο. Τι μας φέρνει ο κότοσε. Κι-κι-κι-κι-κι-κι. Κελάτο όλοι μαζί. Φέρνω σε όλα τα παιδιά μπιφτεκάκια ζουμερά. Κι-κι-κι-κι-κι-κι και σουβλάκια θρεπτικά. Κι-κι-κι-κι-κι-κι και μεγάλη και μικρή. Έφερα και από άλλου σεφ συντάγες στην κοτοσεφ. Κι-κι-κι-κι-κι-κι νοστινές υγιεινές. Κι-κι-κι-κι-κι-κι με θερμίδες χαμηλές. Τώρα ο Κοτοσεφ φέρνει και έτοιμες, καλοψημένες νοστιμιές. Πεντανόστιμα κοτόπουλα, λαχταριστά πουγκάκια και ρολά. Θα τα βρείτε σε όλα μας τα καταστήματα. Κι, 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 έλα το όλοι μαζί.
στι Σέρες, πλατεία Εμπορίου 15, Βενιζέλου 70 και Μεραρχία 41, στο Σκούταρι και στην Υγρίτα Σερών. Κι, ελάτε όλοι μαζί. Φέτος στις γιορτές σας περιμένουμε στις Σέρες, σε μια μαγική, φιλόξενη και διασκεδαστική πολιτεία, την Πολιτεία των Ευχών. Ελάτε στις Σέρες και επισκεφτείτε το σπίτι του Σάντα Κλάους, το εργαστήρι σοκολάτας, το παγοδρόμιο και διασκεδάστε με αγαπημένους καλλιτέχνες. Σας περιμένουμε στην επίσημη έναρξη την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου. Έναρξη Λούνα Πάρκ 12 Δεκεμβρίου. Πολιτεία των Ευχών στις Σέρες. Κάνε την ευχή σου πράξη. Χαίρομαι να πρωταγωνιστώ. Όμως στο σπίτι, η Φλός κλέβει την παράσταση. Έχει αυτή τη λάμψη, αυτή τη φρεσκάδα, αυτό το άρωμα. Είναι απόλαυση να δουλεύεις μαζί της. Ελληνικά απορρυπαντικά Φλός. Ολοκληρωμένη φροντίδα καθαριότητας Φλός. Το χειροπρότημα στην οικοκυρά. Επιλέγω φέτα κορυφή. Εξαιρετικά ισορροπημένη, μεστή γεύση από εγωπρόβειο γάλα που συλλέγεται καθημερινά από κοπάδια ελευθέρας βοσκής με μεγάλη φροντίδα. Κορυφή! Να και μια φορά που η μάνα σου είχε δίκιο σε κάτι. Κορυφή! Στην κορυφή της διατροφικής αξίας και της προτίμησής σας. Και τώρα μπορείτε να βρείτε όλα τα προϊόντα κορυφή στο πρώτο πρατήριό μας στην 8 Ισμαΐου και τραπεζόντος γωνία σε ασυναγόνιστες τιμές. Γοργοπόδαρε Ερμή, τρέξε να παραδώσεις μήνυμα στους θνητούς. Οι θεοί συμφώνησαν και τους παραχωρούν το νέκταρ. Μα αυτό αναβλύζει από τις Ολύμπιες πηγές. Πού θα το βρίσκουν? Στα ψυγεία, μυαλέ. Να, γιατί έχεις πόδια. Αναψυκτικά νέκταρ. Δες θετικά, πιες θεϊκά. Με συνταγές από πάπου προς παππού για την παρασκευή παραδοσιακών φύλων ξεκινά το 1958 και στις Σέρες η επιχείρηση Κουνταξής. Σήμερα, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη και προτίμηση όλων, συνεχίζουμε με τον ίδιο σεβασμό στην παράδοση να προσφέρουμε όλες τις πρώτες ύλες για την αρτοποιία και τη ζαχαροπλαστική. Κουνταξής. Χειροποίητα φύλλα ζύμης για πίτες και φύλλα ολικής άλεσης, φύλλα βυρητού και φύλλα με κουρκουμά, σφολιάτα, φύλλα κρούστας, κανταΐ. Αγνά προϊόντα, βούτυρο αγελαδινό και πρόβιο, ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, δημητριακά, σοκολάτες, άλευρα και ό,τι χρειάζεται ο επαγγελματίας αλλά και ο ερασιτέχνης. Όλα μας τα προϊόντα είναι αυστηρά επιλεγμένα, άριστης ποιότητας και με αυστηρές συνθήκες διατήρησης. Τα προϊόντα μας θα τα βρείτε και στο e-shop μας μαζί με δεκάδες παραδοσιακές συνταγές και χρήσιμες οδηγίες. Κουνταξής. Παράδοση και ποιότητα στην αρτοπία και ζαχαροπλαστική. Τρίτου υπηκού συντάγματος. 75. Την παραμονή μαζί θα τα πούμε στο Μελτέμι της Χερασίας. Έχουμε ετοιμάσει για σας τα πάντα. Πλούσιο παραδοσιακό μενού 5 πιάτων με την υπογραφή της Χερασίας. Καλό κρασί χωρίς περιορισμό. Ορχήστρα με ελληνική μουσική. Και φυσικά πολύ αγάπη, μεράκι και γιορταστική ατμόσφαιρα για ένα αξέχαστο ρεβεγιόν μόνο με 18 ευρώ το άτομο. Και για τα παιδιά μόνο 14. Για αξέχαστη παραδοσιακή γιορταστική βραδιά Μελτέμι της Χερασίας στον Αγιάννη Σερών. Κάντε τώρα κράτηση στο 2321-3-08-425 και 694-220-66-51. Ανοιχτά και ανήμερα των Χριστουγέννων. Εμείς τους συλλέγουμε με ευλάβεια, τους επεξεργαζόμαστε με σεβασμό και δημιουργούμε το αλεύρι της δικής σας υγιεινής διατροφής. Αλεύρι μάνα, στην κίτρινη συσκευασία για τις πιο νόστιμες πίτες που φάγατε ποτέ. Το χρυσό αλεύρι μάνα είναι η πρώτη ύλη για τις πιο πολύτιμες γευστικές σας δημιουργίες. Ιδανικό για αφράτα και πεντανόστιμα τσουρέκια. Στην κόκκινη συσκευασία, φαρίνα μάνα για κέικ που πετυχαίνουν κάθε φορά. Και η οικογένεια συμπληρώνεται με το αλεύρι ολικής
Αλέξης Αλέσεως. Το καλαμποκάλευρο, το κίτρινο αλεύρι μάνα για σπιτικό ψωμί, την άχνη και τον ισεστέ για όλες τις κρέμες. Αλεύρι μάνα με σήμα τον ανεμόμυλο. Θα τα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα τροφίμων. Εργοστάσιο παραγωγής Αδελφή Κεραμάρη, στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου. Τηλέφωνα 2310 795 488 και 489. Αλεύρι μάνα, από τη μάνα γη με αγάπη. Είναι βυσινάδα, αλλά είναι green. Νέα green βυσινάδα με στέβια. Σαν την green, καμία. Υπάρχει καλύτερος τρόπος να απολαμβάνετε φρεσκοκομμένα αλαντικά. Συσκευασίες φρεσκάδας Πασιάς. Διατηρούν τα αλαντικά φρέσκα και λαχταριστά, σαν να κόπηκαν μόλις. Νέες συσκευασίες φρεσκάδας Πασιάς. Το καλύτερο για σας. Αντιπρόσωπος για τον νομό Σερών, τροφοκίνηση, στο Λευκώνα. Πρότυπα κέντρα κρέατος Αδελφή Ηλιάδη. Και για την περίοδο των γιορτών, τα πρότυπα κέντρα κρέατος Αδελφή Ηλιάδη σας προσφέρουν τα ποιοτικότερα ελληνικά κρέατα στις πιο γιορτινές τιμές. Μάγουλα μοσχαρίσια 5,95 το κιλό. Μάγουλα χοιρινά 2,5 ευρώ το κιλό. Γλώσσα μοσχαρίσια 6,95 το κιλό. Γλώσσα χοιρινή 2,95. Πατσάς μόσχου 3,95. Κιμάς ανάμυκτος 5,95 το κιλό. Επίσης, ρολά κοτόπουλο και χοιρινά γεμιστά. Εξοχικό, αρνιά, κατσίκια ή μιάγρια χοιρινά. Τα πάντα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Χαρούμενες γιορτές με τις πιο γιορτινές τιμές. Πρότυπα κέντρα κρέατος Αδελφή Ηλιάδη. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Να τη βλέπεις, είναι χάρμα και όμορφη πολύ. Τόσο στρογγουλή. Κο-κο-κο-κο-κο-κο. Η κοτούλα, η κοκό. Τα μαρώνει κο-κο-κο. Με καλό φρέσκο τα βγω. Κο-κο-κο-κο-κο-κο. Τρέχα τώρα στη φωλιά. Να μαζέψεις τα αυγά που λατρεύουν τα παιδιά. Κο-κο-κο-κο-κο-κο. Τι μας φέρνει ο Κοτοσεφ. Κι-κι-κι-κι-κι-κι. Γελάτε όλοι μαζί. Φέρνω σε όλα τα παιδιά μπιφτεκάκια ζουμερά. Κι-κι-κι-κι-κι-κι και σουβλάκια θρεπτικά. Κι-κι-κι-κι-κι-κι και μεγάλη και μικρή. Έφερα και από άλλους σεφ συνταγές στην Κοτοσεφ. Κι-κι-κι-κι-κι-κι νοστινές υγιεινές. Κι-κι-κι-κι-κι-κι με θερμίδες χαμηλές. Τώρα ο Κοτοσεφ φέρνει και έτοιμες, καλοψημένες νοστιμιές. Πεντανόστιμα κοτόπουλα, λαχταριστά πουγκάκια και ρολά. Θα τα βρείτε σε όλα μας τα καταστήματα. Στις Σέρες, πλατεία Εμπορίου 15, Βενιζέλου 70 και Μεραρχία 41, στο Σκούταρι και στην Υγρή 4.
Κι-κι-κι-κι-κι-κι, έλα το όλοι μαζί. Πάμε φίλες και φίλοι να φτιάξουμε το μπουμπάρι το θρακιώτικο. Για να μας πάρουν οι θρακιώτες, οι νοικοκυρές και οι θρακιώτες τηλέφωνο, να τους πούμε καλημέρα και να μας πούνε οπότε έχουν να φτιάξουν μπουμπάρι. Το φτιάχνετε εσείς το μπουμπάρι στις γιορτές? Εμείς σήμερα θα το φτιάξουμε. Θα σας το θυμίσουμε και πιστεύω να το φτιάξετε κι εσείς. Λοιπόν, ας ρίξουμε λίγο λάδι ελαιόλαδο πρωτεύς στο τηγάνι μας. Εδώ βασικά έχουμε να ρίξουμε πρώτα το χοιρινό κρέας. Α, πριν ξεκινήσουμε όμως, να δούμε τα υλικά. Ας κατεβάσουμε αυτό, μην πάρει καμιά φωτιά πάλι. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά μας από το θρακιώτικο μπουμπάρι και επιστρέφουμε πολύ σύντομα να το φτιάξουμε. Γράψετε τα υλικά μας και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε το σοτάρισμα, να φτιάξουμε την ωραία γέμιση για να γεμίσουμε τα μοσχαρίσια τα έντερα. Το γνωστό στους θρακιώτες μπουμπάρι. Ρίχνουμε πρώτα μέσα το χοιρινό κρέας. Τα κρέατα όπως έχετε δει τα έχουν προμηθευτεί από τα κρεοπολία των σούπερ μάρκετ Κάντζας. Μας το ψιλοέκοψε πάρα πολύ ωραίο το κρέας ο κρεοπόλης μας. Φρέσκα ελληνικά κρέατα από σεραίους κτηνοτρόφους και παραγωγούς. Θα ρίξουμε τον κιμά μας τον ανάμεικτο. Λοιπόν, τώρα εδώ έχουμε το σηκώτι,
το οποίο σηκώτη, επειδή έχει το αίμα του, και εμείς δεν θέλουμε μέσα στο τηγάνι μας να βγουν τα αίματα, βάζουμε λίγο νερό να βράσει, μόλις αρχίζει να βράζει, ρίχνουμε το σηκώτη μέσα στο νερό για 2-3 λεπτά μόνο, για να φύγουν όλα τα αίματα και να πάρει μια ελάχιστη βράση. Και μετά θα το ψιλοκόψουμε και θα το ρίξουμε στο τηγάνι μας μέσα. Θα ρίξουμε το αλάτι μας. Πιπέρι μαύρο. Και επίσης κόκκινο. Εδώ έχουμε τα μουσχαρίσια τα έντερα. Είναι αυτά, τα οποία τα έχουμε πλένει πάρα πολύ καλά με νερό, αλάτι και ξύδι. Τα έχουμε γυρίσει και από τις δυο, και μέσα και έξω, έτσι. Το λίπος που έχει μείνει από έξω δεν το πετάμε, το αφήνουμε όπως είναι, για καλύτερο βράσιμο και να γίνει πιο μαλακό, για να μην μας σπάσει το βράσιμο και θα δώσει και ωραίο χρώμα. Επίσης την κάτω μεριά την δένουμε με μία κλωστή και ξεκινάμε μετά από την πάνω μεριά και αρχίζουμε να γεμίζουμε. Τα έχουμε πλένει καλά μέσα στο αλατόνερο και λίγο ξύδι και είναι έτοιμα τα εντεράκια μας. Έντερα μοσχαρίσια. Οι παλιοί θρακιώτες το έφτιαχναν με χοιρινό έντερο. Εμείς τώρα οι νέοι το φτιάχνουμε με μοσχαρίσιο. Καλημέρα. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Σε έχω δει και πιο παλιά στην κυρία Στέλλα. Αγαπημένη και τα φιλιά μας στην κυρία Στέλλα. Τα φιλιά μας πολλά. Ναι. Να είστε γερός. Εσείς από πού μας παίρνετε τηλέφωνο, από πού μας βλέπετε? Σας παίρνω από ένα χωριό, ναι, το Σουφλί Λάβαρα. Το οποίο βρίσκεται πού? Στο Διδημότυχο. Α, Διδημότυχο. Λάβαρα. 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 Και του παίρνω, και εγώ αυτό το ίδιο κάνω, όπως το κάνεις εσύ, αλλά εμείς τη λέμε Μπάμπου. Α, εσείς το λέτε Μπάμπου. Μπάμπου. Θρακιώτησα κι εσείς. Θρακιώτησα. Θρακιώτησα, οι γονείς μου. Οι γονείς. Η γιαγιά μου. Ωραία. Αλλά το κάνω κι εγώ, αλλά δεν το καβουρδίζω όπως το κάνεις εσύ. Εγώ τα βάζω ομά. Α, τα βάζετε ομά μέσα. Ναι. Κατάλαβες, κόβω το κρέας πολλά, πολύ μικρά κομματάκια. Μπράβο, και ναι, το, ναι. Το κρεμμύδι όμως, ναι, τα υλικά τα ίδια. Εγώ βάζω ριζάκια, αλλά βάζω και πολλές φορές μπλιγούρι. Ωραία. Λοιπόν, και το όνομά σας, δεν μας είπατε το όνομά σας. Δήμητρα, Δήμητρα. Κυρία Δήμητρα. Ναι. Κατά ήφη φτιάξατε? Όχι, δεν έκανα. Δεν έκανα γιατί είμαι στη μεγάλη ηλικία και δεν μπορούμε να πάμε λόγω... Λόγω ζάχαρο. Έχουμε και όχι, το ζάχαρο. Όχι το ζάχαρο, την πίεση. Απίεση. Λοιπόν. Και ο άντρας μου έχει κάνει μπαλονάκι και είμαι στη λίγο... Κατάλαβες. Κατάλαβα, και κατάλαβα. Και το σηκώτι εγώ το βράζω όπως το κάνεις εσύ. Ωραία. Αλλά τα κάνουμε με χοιρινά, όπως είπες. Ναι. Αλλά τώρα ήθελα κι εγώ μοσχαρίσια και δεν μπορώ να βρω. Θα βρείτε σε κάποιο κρυοπωλείο εκεί στα μέρη σας. Δεν μπορεί, κάτι θα βρείτε. Να είστε καλά, να είστε γερός. Να είστε καλά. Να σου δίνει υγεία, δύναμη και να μας δείχνεις, να φτιάχνουμε κι εμείς. Σε παρακολουθώ, αν και είμαι μεγάλη ηλικία. Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία η ηλικία. 73-74, αλλά τώρα περιμένω. Εύχομαι να τα εκατοστήσετε. Και εσύ παλικάρι μου, να είσαι γερός και δυνατός. Να είστε καλά, καλές γιορτές εύχομαι. Επίσης και καλή χρονιά. Καλή χρονιά, με υγεία. Ναι, με υγεία, γεια σας. Να είστε καλά. Πολύ. Να είστε καλά. Πολύ. Γλυκύτατη η κυρία Δήμητρα, από το Διδημότυχο. Λοιπόν, έχουμε και το σηκώτη τώρα. Το οποίο
επίσης χοιρινό σηκώτη. Κάνουμε μικρά κομματάκια και το ρίχνουμε και αυτό μέσα στο τηγάνι. Ήθελε λίγο ακόμη βράσιμο το σηκώτη για να ασπρίσει εντελώς και να φύγουν όλα τα αίματα. Εγώ επειδή πάντα λίγο βιάζομαι και θέλω να τα προλάβω όλα, και σήμερα έτσι στην τελευταία μας εκπομπή για φέτος, το τονίζω αυτό για φέτος, είπα να αφήσω τα καλύτερα, γιατί τα καλύτερα τα αφήνω πάντα στο τέλος, και θέλω να τα προλάβω να τα φτιάξουμε όλα σήμερα. Καλημέρα! Καλημέρα σας! Καλημέρα σας! Κάνατε πολύ ωραία πράγματα και καινούργια πράγματα, παρακολουθούσα και την κυρία Ελένη και εσάς τώρα. Να είστε καλά! Επίσης να δώσουμε και τα φιλιά μας στην κυρία Ελένη, μας παρακολουθεί. Ναι. Γιατί όχι. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω, μήπως κάνατε, γιατί εγώ παρακολουθώ βέβαια την εκπομπή σας, αλλά δεν είμαι πάντοτε εδώ, πηγαίνω λίγο Αθήνα στο γιο μου. Μήπως κάνατε κάποτε δίπλες και δεν είδα τη συνταγή. Δίπλες όχι, δεν έχουμε φτιάξει ακόμη. Ναι. Από τη νέα χρονιά με το καλό θα τις φτιάξουμε και τις δίπλες. Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Καλές γιορτές εύχομαι. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ρίξαμε και το σηκώτη μας στο τηγάνι. Θα αφήσουμε αυτά να πάρουν μία βράση και ξεκινάμε τώρα. Έχουμε εδώ τα κρεμμύδια. Δεν θα το ρισκάρω και να αρχίσουμε να κλαίμε πάλι. Θα τα βάλω κατευθείαν στο blender. Μην μας πιάσουν τα κλάματα τώρα. Θα το αφήσουμε για την επόμενη συνταγή μας. Έχουμε να φτιάξουμε και κάτι πολύ ωραία αλμυρά δωράκια. Καλημέρα. Καλημέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Επίσης, καλές γιορτές και σε εσάς, με αγάπη. Ήθελα, αν μπορείτε να μου πείτε, ναι, τη συνταγή για το λικέρα μπαρόριζα, ναι, με κρασί. Το λικέρα μπαρόριζα με το κόκκινο κρασί. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το οποίο το κόκκινο κρασί, εδώ το έχουμε ακόμη, είναι ένα μπουκάλι 700 ημίγλυκο κρασί. 800? Το 700, το μεγάλο. Ναι, ναι, ναι. 750, κάπου εκεί είναι τα μπουκάλια, ναι, 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 μεγάλα. Ένα μπουκάλι ημίγλυκο και ένα μπουκάλι γλυκό. Α, μάλιστα. Κρασί. Θα τα βάλετε να βράσουν μαζί με μισό κιλό ζάχαρη. Πόση ώρα? Μέχρι που να λιώσει η ζάχαρη. Ένα, 2-3 λεπτά όταν ξεκινήσει η βράση. Ναι. Το βάζετε μέσα στο μεγάλο το δοχείο σας, το βάζω. Ναι. Τοποθετείτε και 30 φύλλα μπαρόριζα. Ναι. 2 ξύλα κανέλας. Ναι. 3 γαρίφαλα. Ναι. Και αυτά. Και μετά έγινε. Ναι, το τοποθετείτε στο βάζο μέσα, το κλείνετε καλά, το σφραγίζετε, ναι, το αφήνετε περίπου στις 25 μέρες, ναι, στο ντουλάπι της κουζίνας σας. Πόση ζάχαρη είπατε? Μισό κιλό. Α, μισό κιλό, εντάξει. Τώρα, αν το κρασί είναι... εδώ έχουμε και τη συνταγή μας. Ναι. Έχουμε και τη συνταγή μας. Για να τη δω. Την έχουμε γραμμένη, ναι, το μπουκάλι το ημίγλυκο, το επίσης, ναι, το κόκκινο, το κρασί, μισό κιλό ζάχαρη, ναι, 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 50 φύλλα μπαρόριζα, 5 γαρίφαλα.
δύο ξύλα κανέλας, πέντε γαριφαλάκια και τους φραγίζουμε για 25 μέρες. Για 25 μέρες, έτσι. Ναι. Δεν χρειάζεται ούτε ήλιο τίποτα, στο ντουλάπι της κουζίνας σας και είναι πάρα πολύ ωραίο λικέρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλές γιορτές εύχομαι. Να είστε καλά και καλή χρονιά. Επίσης, γεια. Γεια σας. Λοιπόν, έχουμε εδώ και τα κρεμμυδάκια τα πράσινα. Στη συγκεκριμένη συνταγή τα κρεμμύδια, όχι απλά για να μην κλαίμε μόνο, απλά τα θέλουμε λίγο να περάσουν από το μούλτι, γιατί τα υλικά μας τα θέλουμε αρκετά ψιλοκομμένα, όπως έχετε δει έχουμε ψιλοκόψει και το κρέας, γιατί αυτά μετά στην πορεία θα περάσουν μέσα από το έντερο. Καθαρή δουλειά το μπλεντεράκι. Ούτε δάκρυα τίποτα. Αν και από τους ατμούς άρχισαν τα μάτια λίγο να αρχίζουν να τσούζουν σιγά σιγά. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα κλάψουμε σήμερα. Τώρα. Αυτό δεν θα το χρειαστούμε. Τα μπαχαρικά μας τα βάλαμε. Αφήνουμε μόνο τους κόκκους από το μπαχάρι, το οποίο θα το ρίξουμε στην κατσαρόλα μέσα που θα βάλουμε το μπουμπάρι για να βράσει. Εμείς τώρα εδώ, αφού βάλαμε αυτά να σοταριστούν καλά, εδώ έχουμε το πληγούρι, το οποίο το έχουμε βάλει περίπου στις 2 ώρες μέσα στο βραστό νερό. Θα το στραγγίσουμε. Το πληγούρι, αν το έχετε σε βραστό νερό περίπου 2 ώρες, είναι έτοιμο για φάγωμα. Δεν χρειάζεται καν βράσιμο. Θα ρίξουμε και λίγο πληγούρι. Τώρα κάποιοι θρακιώτες το φτιάχνουν και με ρύζι. Και εγώ το έχω φτιάξει με ρύζι, αλλά επειδή το έχω δοκιμάσει και με πληγούρι, και μου άρεσε ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, ρίξαμε και το πληγούρι μας. Θα αφήσουμε τώρα τα υλικά μας να πάρουν μία βράση. Μέχρι να βράσουν τα υλικά μας. Εμείς έχουμε βάλει την κατσαρόλα να βράζει το νερό, το οποίο θα ρίξουμε το μπουμπάρι μέσα όπως θα είναι γεμάτο. Θα το γεμίσουμε. Να πάρει επίσης μια μικρή βράση στο νερό και μετά θα το τοποθετήσουμε στο φούρνο για ένα δεκάλεπτο να πάρει έτσι ωραίο χρωματάκι. Εμείς, μέχρι που να βράσει τώρα το να σοταριστούν τα υλικά μας στο τηγάνι, πρέπει να ευχαριστήσουμε τους υποστηρικτές σε αυτή την τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους έναν-ένα με τη σειρά. Τα Supermarket Kansas που μας προμηθεύουν τα υλικά για την εκπομπή μας. Να ευχαριστήσουμε τα Supermarket Kansas που μας έχουν προμηθεύσει από το καλοκαίρι μέχρι και σήμερα όλη τη χρονιά τα υλικά. Κάθε μέρα φροντίζουμε να έχετε πάντα τα καλύτερα. Supermarket Kansas θα βρείτε σε όλη το νομό Σερών, Καβάλας και Θεσσαλονίκης. Τα Supermarket Kansas εύχονται για τη νέα χρονιά. Ο στόχος είναι η καλύτερη ποιότητα ζωής και να μην λείπει τίποτα από κάθε συνάνθρωπό μας. Ακούμε τις ανάγκες σας και τις κάνουμε πράξεις με ποιότητα και οικονομία. Εδώ και 34 χρόνια μας το ανταποδίδετε καθημερινά με το χαμόγελό σας. Σας ευχαριστούμε όλους. Καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά. Καλές γιορτές, καλή χρονιά να έχουμε από τα Supermarket Kansas. Και επίσης, το νέο φυλάδιο ξεκινάει από αύριο και είναι μέχρι
και είναι μέχρι τις 9 πρώτου, 9 Ιανουαρίου. Όλο το φυλάδιο με σούπερ προσφορές. Μην ξεχνάτε να κάνετε like στη σελίδα facebook.com supermarket Kansas, στο ίντερνετ www.kansas.gr και βλέπετε όλες τις προσφορές του φυλαδίου. Επίσης, μην ξεχνάτε να περνάτε την κάρτα Economy, συμπληρώνοντας 200 πόντους, αγοράζοντας τα προϊόντα με την ειδική σήμανση και κερδίζετε 6 ευρώ έκπτωση. Και με αγορές των 10 ευρώ, παίρνετε όλα αυτά τα μαγειρικά σκεύη, τα αντικολλητικά σκεύη με στόν επίστρωση, με την κάρτα Economy, τα παίρνετε όλα στη μισή τιμή. Να ευχαριστήσουμε τα Supermarket Kansas για τα υλικά που μας προμηθεύουν, για τις προσφορές και επειδή φροντίζουν να έχουμε πάντα τα καλύτερα. Πάμε στον επόμενο υποστηρικτή της εκπομπής μας, ο Νάσος Νησιούδης, δίνει λύση σε όλα, ένα υπερκατάστημα το οποίο το βρίσκεται αποκλειστικά μόνο στο σκούταρ Ισερών και μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 2321-041-222, όλα τα υλικά στην πόρτα σας. Υλικά οικοδομών, χρώματα σιδερικά, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, καυσόξυλα, πέλετ, ανταλλακτικά γεωργικών μηχανημάτων, σύρματα περιφράξεων, σύρματα χορτοδεσίας, νάιλον θερμοκηπίου για τους αγρότες μας, ένα τεχνικό πολυκατάστημα στο σκούταρ Ισερών και μόνο με ένα τηλεφώνημα όλα τα υλικά στην πόρτα σας. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Νάσο Νησιούδη. Ευχόμαστε επίσης καλές γιορτές. Λουσίντο, χειροποίητα κοσμήματα Λουσίντο από τον κύριο Κώστα Νικτόπουλο και Φιλίτσα Γκόβρανο. Ένα κατάστημα πανέμορφο κόσμημα με πάρα πολλές καλές προσφορές. Να πάτε να προμηθευτείτε. Επίσης έχει βγάλει η Φιλίτσα μας και τα ωραία χειροποίητα γούρια, έτσι για να σας φέρουν γούρι τη νέα χρονιά, με πολύ καλές τιμές και ασυναγώνησες στην πόλη των Σερών. Να ευχαριστήσουμε επίσης το κατάστημα χειροποίητα κοσμήματα Λουσίντο. Πάμε να ευχαριστήσουμε και την καντίνα. Καντίνα Street Food, Περιστέρη Κωστοπούλου 7. Delivery μόνο με ένα τηλεφώνημα. Όλες οι παραγγελίες στην πόρτα σας. Και επίσης σήμερα δίνει και μία πίτσα και ένα προφιτερόλ δώρο. Επίσης το κατάστημα θα βρείτε και το επόμενο κατάστημα πίτσα, βασιλικός πίτσα στο Δημητρή Τσισερών. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Νικόλαο Ίντζο, κύριο Γιάννη Αποστόλου και κύριο Στέλιο Στεφάνου. Για τις νοστιμιές που μας προσφέρουν, όλες οι πίτσες στην καντίνα θα τις βρείτε μόνο με 5,5 ευρώ και επίσης σαλάτες μόνο με 4 ευρώ. Θα βρείτε από καφέδες, αναψυκτικά, ποτά, όλες τις νοστιμιές τους μόνο με ένα τηλεφώνημα delivery στο σπίτι σας. Πάμε στον επόμενο υποστηρικτή της εκπομπής μας, αυγά από τον κύριο Φίλιππο Μαντζέρη, αυγά ελευθέρας βοσκής, αυγά από κότες ταϊσμένες μόνο με βιολογικές τροφές, τα οποία τα αυγά τα βρίσκεται Περιστέρη Κωστοπούλου 9. Στο κατάστημα επίσης θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα και επίσης τα αυγά θα τα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ Kansas, στις καλύτερες τιμές. Φρέσκα αυγά από τον κύριο Φίλιππο Μαντζέρη. Εδώ έχουμε και το σεραϊκό μέλι Σύρις από τον κύριο Οδυσσέα και Χρήστο Αρτζανίδη, το οποίο μέλι Σύρις, το γνωστό μέλι σε όλους μας ανθόμηλο, προέρχεται από το νέκταρ των λουλουδιών, συνήθως έχει πολύ γλυκιά γεύση. Το μέλι πεύκου, το πευκόμηλο ανήκει στην κατηγορία των μελιτομάτων που παράγεται από το χυμό του πεύκου και δεν είναι ιδιαίτερα γλυκό. Και μέλι πεύκου και ανθέων, ένα συνδυασμό μελιού που προέρχεται από το μέλι ανθέων και πεύκων. Η μελισσοκομεία Αρτζανίρδη ερδρεύει στο Λευκώνα Σερών. Εκτός από το μέλι, παράγουν όλα τα προϊόντα της μέλισσας, βασιλικός πολτός, γύρι, βάμα πρόπολης, κεραλιφές. Τα προϊόντα μπορείτε να τα βρείτε απευθείας από τον παραγωγό, μόνο με ένα τηλεφώνημα. Επίσης, μπορείτε να αφήσετε τις παραγγελίες σας εδώ στην εκπομπή μας. Και επίσης, θα βρείτε και το μέλι στο νέο κατάστημα Σεραϊκή Γη, στην περιμετρική οδό απέναντι από το στρατόπεδο του Παπαλουκά. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Αρτζανίδη για την υποστήριξη της εκπομπής μας και επίσης δίνει δώρο σήμερα και ένα βάζο μέλι για τον τυχερό. Και επειδή έχουμε δύο βάζα μέλια, ναι, θα το πούμε τώρα, και επειδή τελειώνει και η εκπομπή μας για φέτος, θα τα δώσουμε και τα δύο τα βάζα. Έχουμε ένα πευκόμηλο και ένα ανθόμηλο. Άρα δύο τυχεροί.
Δύο τυχεροί για τον κύριο Αρτζανίδη. Έτσι γιατί είμαστε large εκπομπή. Και θέλουμε τα δώρα να τα δίνουμε με πολύ αγάπη σε εσάς. Απλόχερα. Υψηλό μπάτζετ έχουμε, όπως λέει και ο Πασχάλης μας. Ο κάμεραμαν. Και κλείνει η εκπομπή με τους υποστηρικτές εκπομπής μας, με το Γραφείο Γενικού Τουρισμού που σε ταξιδεύει παντού με τις καλύτερες τιμές και τις πιο πρωτότυπες ιδέες για τις καλύτερες και χαρούμενες εκδρομές. Σέρες Travel, κύριος Βοζίκης Δημήτριος, Δυτικής Θράκης 11 είναι το Γραφείο Γενικού Τουρισμού. Μην ξεχνάτε την εκδρομή στην Παραμονές Χριστουγέννων, αυτό το σούπερ διήμερο, 22 και 23. Στις 9 ανανεωμένη. Και το κάθε Τετάρτη συνεχίζεται μέχρι και τον Μάρτιο, όσο κρατάνε τα κρύα. Θα ταξιδεύει το Γραφείο Γενικού Τουρισμού στα Γιαματικά Λουτρά Αγκίστρου και έρχονται και νέες εκδρομές από τη νέα χρονιά, ο οποίος θα συμμετέχω και εγώ μαζί. Θα μπούμε δυναμικά πάλι στις εκδρομές. Κάναμε μια μικρή παύση τώρα. Θα πιάσουμε λίγο τα χιονοδρομικά κέντρα. Θα πάμε Καϊματσαλάν, Άγιο Αθανάσιο, Μπάσκο, όπου έχει χιόνι τέλος πάντων. Όλα αυτά όμως από τη νέα χρονιά θα σας ενημερώνουμε για τις εκδρομές μας. Να ευχαριστήσουμε και το Γραφείο Γενικού Τουρισμού για την υποστήριξη της εκπομπής μας. Τα υλικά μας εδώ έχουν σοταριστεί αρκετά, μη μας κολλήσουν κιόλας. Έχουν φύγει όλα τα υγρά, έχει ρουφήξει τα υγρά όλο τον πληγούρι. Είμαστε σε καλό δρόμο. Να ευχαριστήσουμε επίσης το Αλεύρι Μάνα για τις νοστιμιές που μας προσφέρει στις συνταγές μας. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, Αλεύρι Μάνα Σικάλεως για πιο υγιεινά λιχουδιές, πίτες, ψωμί. Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του για τα ωραία και λαχταριστά κέικ που θα φτιάξουμε τη νέα χρονιά. Σιμιγδάλι ψηλό χοντρό για τα ωραία κέικ και ραβανί. Ευχαριστούμε τα Αλεύρι Μάνα, τα οποία θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σε όλα τα σούπερ μάρκετ και επίσης και στα σούπερ μάρκετ Κάντζας. Έχουμε το ελαιόλαδο Πρωτεύς. Ελαιόλαδο Πρωτεύς, ηλιέλαιο και αραβοσιτέλαιο. Μαγειρεύουμε μόνο με ελαιόλαδο Πρωτεύς. Το κεντρικό κατάστημα θα το βρείτε τρίτο χιλιόμετρο Σερών Υγρήτας, με χοντρική και λιανική πώληση. Και επίσης θα βρείτε και το παράρτημα στην πλατεία Εμπορίου 20. Στις Σέρες. Αποκλειστικά μόνο στις Σέρες το ελαιόλαδο Πρωτεύς. Να ευχαριστήσουμε τα σεραϊκά προϊόντα της Φλος. Σεραϊκά προϊόντα Φλος. Αυτό το νέο απορρυπαντικό πλυντηρίων ρούχων, ο οποίος είναι πρωταθλητής στην ποιότητα, πρωταθλητής και στην οικονομία. Με τιμή που με άρωμα που σε απογειώνει, και τιμή που σε προσγειώνει με πολύ χαμηλές τιμές. Το νέο υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίων ρούχων, ο οποίος είναι πρωταθλητής στην ποιότητα και στην οικονομία, όπως έχουμε πει, είναι το Βέρο με άρωμα γιασεμί και άρωμα μασαλίας. Η Φλος κάνει πάντα τη διαφορά, δοκιμάστε το, προτιμήστε το και θα μας θυμηθείτε. Σεραϊκά προϊόντα Φλος. Στηρίζουμε τον τόπο μας, στηρίζουμε τις σεραϊκές επιχειρήσεις μας, όπως και εσείς να κάνετε στα δικά σας, στο δικό σας τόπο, να στηρίζετε τα προϊόντα του τόπου σας.
Νομίζω ότι τους υποστηρικτές της εκπομπής μας τους έχουμε πει. Έχουμε επίσης να ευχαριστήσουμε άλλη μία φορά όλα τα προϊόντα που μας έχει προμηθεύσει ο Νικόλαος Κουνταξής, που έχουμε φτιάξει το καταΐφι μας με τους ξηρούς καρπούς, τα καρύδια μας, τα υγιεινής, τα φιστίκια μας. Νικόλαος Κουνταξής, τρίτου υπηκού συντάγματος 75 στις Σέρες, θα βρείτε το κατάστημα ακριβώς απέναντι από το στρατόπεδο του Παπαλουκά. Θα προμηθευτείτε εκεί, εμπορεύετε εμπόριο φύλων κρούστας, βυρητού και καταϊφιού και όλη την πρώτη ύλη ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας απέναντι από το στρατόπεδο του Παπαλουκά. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Νικόλαο Κουνταξή για τα υλικά που μας έχει προμηθεύσει. Έχουμε φτιάξει τον μπακλαβά μας, τα μελομακάρονά μας, τους κουραμπιέδες μας και σήμερα και το καταΐφι μας. Λοιπόν, το υλικό μας είναι έτοιμο. Αφού το νερό εδώ θα το βάλουμε να βράσει. Θέλω να πάμε μέχρι να κρυώσει λίγο το υλικό μας για να μπορούμε να το τοποθετήσουμε στο ωραίο μοσχαρίσιο έντερο. Θέλω να πάμε να δούμε λίγο και τα δωράκια μας. Έχουμε να ξεκινήσουμε από το σίδερο του κυρίου Μαρκόπουλου, όπως έχουμε πει. Ένα ωραίο σίδερο, λέω, ένα ωραίο πιστολάκι από τον κύριο Μαρκόπουλο. Έχουμε μία πίτσα και ένα προφιτερόλ από την καντίνα Street Food Περιστέρη Κωστοπούλου 7. Μία πίτσα και ένα προφιτερόλ. Έχουμε επίσης... Βιάζομαι, λένε, βιάζομαι. Λοιπόν, περιμένουμε. Δείξαμε το πιστολάκι του κυρίου Μαρκόπουλου, δείξαμε την πίτσα και το προφιτερόλ. Έχουμε 2 βάζα μέλια, 2 κιλά μέλια από τον κύριο Αρτζανίδη, τα οποία θα γίνουν δικά σας στο τέλος της εκπομπής σήμερα. Μην ξεχνάτε να μας παίρνετε τηλέφωνο. 2 κιλά μέλι σε 2 τυχερούς. Επίσης έχουμε και το πάρα πολύ ωραίο και γευστικό κρασί, ένα κόκκινο και ένα λευκό κρασί. Κόκκινο και λευκό κρασί, γαζορίτης, ισάρι λευκό και ισάρι κόκκινο. Γαζορίτης κρασί, μια εταιρεία που έχει κερδίσει πολλά βραβεία και θυμίζουμε στους τηλεθεατές και στις τηλεθεατριές μας πως οι αρχαίοι θεοί παρήγγειλναν πάντα το κρασί τους από την περιοχή του Παγκαίου. Πιείτε τα και χαρίστε τα. 2 πάρα πολύ ωραία κρασιά, τα οποία θα γίνουν δικά σας, σε 2 τυχερούς. Ο ένας θα πάρει το κόκκινο και ο ένας θα πάρει το λευκό. Έτσι για να τα πιείτε στην υγειά μας. Το κρασί των θεών θα το έλεγα. Ναι, γιατί όχι. Ας γίνουμε και εμείς λίγο θεοί, με μια γουλιά κρασί ίσαρης από το γαζορίτι. Λοιπόν, θα πιούμε και κρασί στο τέλος σήμερα. Έτσι, στην υγειά σας. Έχουμε 3 εξάδες πιάτα βαθιά του φαγητού και γλυκού. 3 εξάδες πιάτα από το Mega Stores Παπαϊωάννου σε 3 τυχερούς θα δώσουμε τα πιάτα. 3 τυχεροί από 1 εξάδα πιάτα Mega Stores Παπαϊωάννου στην περιφερειακή οδός Κόμβος Λευκώνας, Σερών και το κεντρικό κατάστημα Διονυσίου Σολομού 60, πλατεία εμπορίου. Βρίσκονται τα καταστήματα. 3 εξάδες πιάτα για σας. Και το έχουμε το καλύτερο, όπως έχουμε πει, τα αφήνουμε πάντα στο τέλος. Έχουμε για 2 τραπέζια, για 2 ζευγάρια και παραμονή Χριστουγέννων και παραμονή Πρωτοχρονιάς. 2 άτομα θα γευθείτε από το στο Μελτέμι της Κερασίας. Ναι, στο Μελτέμι της Κερασίας, σε αυτή την πάρα πολύ ωραία ταβέρνα, την οποία τη βρίσκεται μετά τη λίμνη στον Αγιάννη. Παραμονή Χριστουγέννων λοιπόν, θα γευματίσουν ένα ζευγάρι δώρο από την κυρία Κερασία, παραμονή Χριστουγέννων, και θέλω εδώ να σας πω λίγο και τα μενού. Το μενού θα περιλαμβάνει σούπα βελουτέ γλυκιάς κολοκύθας με καραμελωμένο μπέικον, σαλάτα
των μάγων με πράσινα φύλλα, ντοματίνια, σίκα ποσέ, παρμεζάνα και βινεγκρέ βαλσάμικο. Ορεκτικό, τραγανές φλογέρες με καβουρμά και μανιτάρια, κυρίως πιάτο καραμελωμένη πανσέτα με πουρές ελληνόριζας και γλυκό σουφλέ πατάτας. Απεριόριστο κρασί, λευκό κόκκινο ροζέ. Ένα ζευγάρι λοιπόν θα γευματίσει την παραμονή Χριστουγέννων δώρο από το Μελτέμι της Κερασίας στον τυχερό που θα κερδίσει σήμερα. Και επίσης και ένα ακόμη ζευγάρι την παραμονή Πρωτοχρονιάς θα κερδίσει ένα ακόμη τραπέζι παραμονή Πρωτοχρονιάς λοιπόν στο Μελτέμι της Κερασίας με ζωντανή ελληνική μουσική. Και εδώ θέλω να δείτε λίγο και το μενού. Σούπα κοτόπουλο αυγολέμονο, ορεκτικό τραγανά μελωμένα πιτάκια με μέλι και σουσάμι, σαλάτα των ξωτικών με πράσινα φύλλα, παντζάρι, φιλέτα πορτοκαλιού, γραβιέρα και καρύδι, χοιρινό, κυρίως πιάτο, χοιρινό ρολό γεμιστό με δαμάσκηνα, αυτό με τρελαίνει πάρα πολύ το χοιρινό με τα δαμάσκηνα, γλυκό εορταστική πουτίνγκα. Εννοείται πρέπει να δοκιμάσουμε και την εορταστική πουτίνγκα της κυρίας Κερασίας. Το άτομο όπως βλέπετε είναι η τιμή 18 ευρώ και το παιδικό είναι στα 14 με απεριόριστο κρασί, λευκό, κόκκινο και ροζέ. Επίσης είναι εκεί που η παράδοση μπλέκει το νέο, το μοντέρνο, το οποίο όμως δεν ξεφεύγει και πολύ από τις ρίζες μας. Ο χώρος είναι κατάλληλος για εκδηλώσεις. Υπάρχει ζωντανή μουσική κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Στα Ρεβεγιόν υπάρχουν επιμελείται αποκλειστικά η κυρία Κερασία και θα το βρείτε το κατάστημα, το φιλικό ζεστό ταβερνάκι στον Αγιάννη λίγο μετά τη λίμνη. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Κερασία. Το Μελτέμι της Κερασίας θα απολαύσετε, δύο ζευγάρια θα απολαύσουν το μενού, ένα ζευγάρι την παραμονή Χριστουγέννων και ένα ζευγάρι την Πρωτοχρονιά. Το δώρο είναι μόνο για τις παραμονές. Έχετε ακούσει το μενού, εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε, να μας πάρετε τηλέφωνο, στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση, να βάλετε τα καλά σας, το χαμόγελό σας και να πάτε να δοκιμάσετε τις νοστιμιές της κυρίας Κερασίας. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα στην κυρία Κερασία, καλή χρονιά σε όλους σας, σε όλους τους υποστηρικτές, τις ευχές μας για μια νέα και δημιουργική χρονιά. Λοιπόν, και τώρα... Το νερό μας εδώ βράζει. Για να συμπληρώσουμε λίγο νερό ακόμη. Νομίζω ότι έχουμε ξεχάσει και το κανταήφι μας. Δεν το ρίξαμε ούτε μία ματιά σήμερα το κανταήφι. Ψήνεται. Και άρχισε να παίρνει αυτό το ωραίο χρυσαφή χρώμα. Το χρώμα ακριβώς που επιθυμούμε. Και τώρα, το νερό μας εδώ βράζει. Εμείς πάμε να γεμίσουμε τα ωραία μοσχαρίσια μας έντερα. Αυτό εδώ θα δοκιμάσουμε και με αυτό. Νομίζω ότι θα βοηθήσει καλύτερα. Εσείς μπορείτε και με ένα κουταλάκι. Αλλά αν έχετε και αυτό το κορνέ, δεν θα τα παραγεμίσετε πάρα πολύ. Την κάτω άκρη την έχουμε δέσει με την κλωστή. Λοιπόν, ας γεμίσουμε πρώτα το κορνέ μας. Με τα ωραία υλικά που μοσχομυρίζουν και με έχουν σπάσει τη μύτη. Ανάμεικτο κιμά, χοιρινό κρεατάκι κομμένο σε μικρά κομματάκια, χοιρινό σηκώτι, μπλιγούρι, αλάτι, πιπέρι, κρεμμυδάκι πράσινο, ξερό. Λοιπόν.
θέλει λίγο υπομονή. Και ξεκινάμε. Ναι. Εντάξει. Είναι και τα ατυχήματα. Ευτυχώς τουλάχιστον δεν έσπασε το έντερο. Έσπασε το κορνέ μας. Εντάξει. Πάει το κορνέ. Για απόσυρση το κορνέ. Δεν πειράζει. Τελικά θα το κάνουμε με τον χειροποίητο τρόπο. Με το κουτάλι. Καλά μου είπε η μάνα μου. Γέμισε τα με το κουτάλι, λέει, και άσε το κορνέ. Δεν ακούμε τις μαμάδες. Ήθελα εγώ με τη σακούλα. Πανάθεμά με. Κάτι ήξεραν οι παλιοί. Λοιπόν. Δεν το παραγεμίζουμε. Για να γεμίσουμε και τα άλλα και μετά να τα δέσουμε ένα-ένα. Δεν τα παραγεμίζουμε επειδή έχουμε μέσα και τον πληγούρι ή το ρύζι που θα βάλετε εσείς και επειδή αυτά θα φουσκώσουν πάλι και δεν θέλουμε να σκάσει το έντερο. Και επίσης σας έχω και ένα μυστικό για να μην σκάσει το έντερο. Μόλις το βάλουμε στην κατσαρόλα, θα σας το δείξω. Θέλει λίγο υπομονή. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Έτοιμο και αυτό. Όπως έχουμε πει, τα έχουμε πλένει καλά τα έντερα μέσα στο αλατόνερο με ξύδι και από τις δυο μεριές. Ναι, καλημέρα. Πώς είναι? Καλημέρα σας. Τι κάνεις? Ναι, καλημέρα. Δεν σας ακούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Μ' ακούτε? Τώρα σας ακούμε. Α, ωραία. Κάνω κι εγώ, αυτοί εμείς τα λέμε μπάμπες. Μπάμπου. Μπάμπες, ναι. Μπάμπες. Παπού, μπάμπες, ο... Θέλω να χαμηλώσετε όμως λίγο την τηλεόρασή σας και να μας, ναι, ακούτε μόνο το τηλέφωνο. Ναι. Για να έχουμε καλύτερη επικοινωνία. Ναι. Για πείτε μου και το όνομά σας. Πασχαλία είμαι, από Νεοχώρη. Κυρία Πασχαλία από το Νεοχώρη. Ναι. Εγώ δεν τα δένω τώρα τις μπάμπες. Τις κλείνω με οδοντογλυφίδα. Α, με οδοντογλυφίδα. Ναι, και είναι πολύ καλά. Δεν ανοίγουν. Να μην παιδεύεσαι. Εδώ, όπως βλέπεις, πήγα και το κορνέ να γεμίσω και έσπασε. Αυτό έλεγε και η μάνα. Πού πας, λένε, με το κορνέ να κάνεις. Ναι, μωρέ, τώρα. Με το κουτάλι. Με το κουτάλι, αφού και, ναι, με το είπε και η μητέρα μου. Ναι, ναι. Λέει, με το κουτάλι να τα γεμίσεις. Ναι. Εγώ είπα για πιο γρήγορα. Όχι, όχι. Αυτά δεν είναι για να το κάνεις γρήγορα, με το κουτάλι μόνο. Και παραδοσιακά. Τώρα, αυτό που είπες τώρα με την οδοντογλυφίδα, δεν θέλω να το ρισκάρω. Ας τα δέσω καλύτερα. Κοίταξε, κάνε ένα με την οδοντογλυφίδα. Ναι. Θα δει. Εγώ συνέχεια τώρα τα κάνω με την οδοντογλυφίδα. Ωραία, λοιπόν. Θα κάνουμε. Αλλά εγώ τα κάνω με χοιρινό, δεν τα κάνω με μοσχαρίσιο, αν είναι έντερο. Ναι, αυτό με έχουν ενημερώσει οι Θρακιώτες, ότι οι παλιοί το έφτιαξαν. Εγώ ντόπια είμαι. Άρα εσύ κρατάς την παράδοση. Εγώ ντόπια είμαι, ναι. Το χοιρινό νομίζω ότι είναι πιο λεπτό όμως το έντερο. Πιο λεπτό, ναι. Είναι πιο λεπτό, ναι. Πιο λεπτό, ναι. Και θέλει λίγο πιο υπομονή για να τα γεμίσουμε. Ενώ το μοσχαρίσιο είναι πιο χοντρό. Πιο χοντρό, ναι.
Και θα γίνουν έτσι πιο ωραία, πιο χορταστικά. Ναι. Ήθελα να σου πω ότι για το λικέρ με το κρασί, το άσπρο, το λευκό, τη ρετσίνα, έγινε πολύ ωραίο, δεν το περίμενα. Την αμπαρόριζα με τη ρετσίνα. Ναι, έγινε πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, ναι. Σαν τριαντάφυλλο μυρίζει. Έτσι ακριβώς, ναι, είναι πολύ αρωματικό. Ναι. Γιατί ναι. Βοηθάει πολύ η αμπαρόριζα και να δοκιμάσεις και με το κόκκινο κρασί. Ναι. Τώρα έκανα με το άσπρο. Είχα ρετσίνα και με τη ρετσίνα. Μια χαρά, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και το άφησα παραπάνω από ένα μήνα, μαζί με το ρόδι, δηλαδή το ρόδι τόσο 60 μέρες. Ναι. Τα ξέχασα κάτω από τη σκάλα. Δεν πειράζει, όσο εντάξει, πιο πολύ εντάξει. Κάθεται, τόσο λοιπόν, πιο ωραίο γίνεται. Ναι. Καλές γιορτές. Να είστε καλά, καλές γιορτές. Ναι. Καλά Χριστούγεννα. Επίσης. Και εύχομαι ο νέος χρόνος να μας βρει όλους με υγεία. Όλους, με υγεία. Αγάπη, τύχη και ηρεμία. Ναι, άντε. Να είστε καλά. Μόνο το όνομά μου δεν πήραν πάνω. Θα το δώσετε πάνω το όνομά σας. Κυρία Πασχαλία, είπαμε. Ναι, ναι. Να μην κλείσει η γραμμή, ναι. Να σας γράψει το όνομά σας για να μπείτε στην κλήρωση. Στο τέλος εκπομπής μας σήμερα θα έχουμε και την κλήρωση για τα ωραία μας τα δωράκια. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Πασχαλία που μας πήρε τηλέφωνο και μας έδωσε τις συμβουλές της. Έχουμε άλλη μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα. Η Μέρη είναι τι Μέρη σε κατάλαβα. Μόνο με το καλημέρα. Τώρα ναι, σωστά. Καλά Μέρη μου. Πολύ ωραία. Αν και οι τηλεφωνικές συνδέσεις εδώ αλλοιώνουν λίγο τη φωνή. Ναι, ναι, αλλά πάλι. Αλλά άρχισα πλέον να σας μαθαίνω. Βέβαια, εννοείται. Καιρός ήταν πες. Πολύ ωραία πάλι. Πάλι ωραία πράγματα μας κάνεις. Μέρη μου είπα τα καλύτερα να τα αφήσω στο τέλος. Α, μπράβο, έτσι. Τελευταία μας εκπομπή για φέτος. Ωραία. Ναι, τελευταία, που το έχουμε πει και στην αρχή της εκπομπής μας. Δεν το άκουσα. Για λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Σωστά. Θα σας αποχαιρετήσουμε σήμερα με το πιο νόστιμο τρόπο, πιστεύω. Εννοείται, ναι. Και εννοείται θα τα ξαναπούμε πάλι από τη νέα χρονιά. Πάντα, ναι. Εδώ με υγεία. Πιο ανανεωμένη, με νέους, με καινούργιες ιδέες. Ναι. Με καινούργιες ιδέες, με νέους καλεσμένους. Ωραία, πολύ ωραία. Και καλεσμένες. Ωραία. Χαμός θα γίνει στην κουζίνα μας τη νέα χρονιά. Άντε καλά, ωραία, εύχομαι, καλές γιορτές. Μέρη μου, εύχομαι και σε σένα καλή χρονιά, και καλές γιορτές. Με υγεία στην οικογένειά σου και σε όλο τον κόσμο. Επίσης, Μέρη μου, επίσης. Έτσι. Πάμε τώρα, Μέρη μου, να δέσουμε και τις άκρες από το μπουμπάρι και να το βάλουμε να βράσει. Ωραία. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Μέρη μου. Καλά, καλή αντάμωση μετά το... Στο καλή αντάμωση να έχουμε, εννοείται. Ναι. Έγινε, Κώστα. Να είσαι καλά, Μέρη μου. Καλή σου μέρα. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Το δέσαμε το ένα. Η κυρία Πασχαλία νομίζω, από τον Νεοχώρη Σερών, μας είπε ότι το βάζει οδοντογλυφίδα. Για να δοκιμάσουμε και ένα με οδοντογλυφίδα. Έτσι. Αυτό είναι με οδοντογλυφίδα, κυρία Πασχαλία. Ελπίζω να πετύχει. Πάμε τώρα να δέσουμε και τα άλλα. Έχουμε εδώ και την κλωστή της μαμάς. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά. Είμαι η Βασιλική από Δράμα. Κυρία Βασιλική από Δράμα. Από Δράμα. Κοιτάζω που κάνει το μπουμπάρι. Το μπουμπάρι, ναι. Ναι, το κάνω κι εγώ, είμαι ντόπια. Αλλά το κάνουμε εμείς με κατσικίσια ή πρόβιο. Το έντερο. Το έντερο. Αλλά το γυρίζω από την Άμπερια, Κωνσταντίνε. Εμείς το. Πώς το λένε. Το λίπος το βάζουμε από μέσα. Από και δυσκολεύομαι να το. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Και σας δυσκολεύει όμως πάρα πολύ για να το γεμίσετε. Να το γεμίσω, από μέσα. Ναι, να το γεμίσω. Άρα. Δεν το αφήνετε από έξω και να το γεμίζετε από μέσα που έχει τη λία επιφάνεια για καλύτερα. Πολύ καλύτερα, αυτό βλέπω με σένα. Και το οποίο βοηθάει επίσης το λίπος και στο ψήσιμο μετά. Μάλιστα, το βάζετε στο φούρνο. Ναι, πρώτα θα μπει τώρα στην κατσαρόλα. Ναι, στην κατσαρόλα το βάζω και εγώ. Για λίγη ώρα. Ναι. Μέχρι να βράσει, τα υλικά μας όπως βλέπετε είναι ήδη έτοιμα. Ναι. Μέχρι να βράσει λίγο το εντεράκι. Μάλιστα.
Και μετά σκέτο στεγνό. Ναι. Με μοσχαρίσιο δεν το ξέρω καθόλου. Να το δοκιμάσετε και με μοσχαρίσιο. Είμαι μεγάλη, δεν είμαι μικρή. Είναι πιο, αλλά... είναι πιο χοντρό το έντερο. Μάλιστα. Και θα γίνει περνάει. Έτσι πιο ωραίο, πιο χορταστικό. Μάλιστα. Μάλιστα. Κοιτάζω, εγώ σας ψάχνω. Δεν ήξερα. Όλοι λένε καλημέρα, καλημέρα. Εγώ ψάχνω το απόγευμα, ψάχνω το απόγευμα να σας βρω. Είμαστε μία εβδομάδα, όπως έχουμε πει, πρωί στις 10. Μάλιστα. Και μία εβδομάδα απόγευμα στις 5. Α, τις 5. Δεν μπορώ να σας πετύχω. Δεν μπορώ να σας πετύχω. Όταν είμαστε πρωί στις 5. Μάλιστα. Όταν είμαστε πρωί στις 10, στις 10. Το απόγευμα στις 5 είναι επανάληψη. Μάλιστα. Το απόγευμα είναι επανάληψη. Ναι, είναι μία εβδομάδα πρωί στις 10 ζωντανά. Κάθε και... μέρα. Όχι κάθε μέρα, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή. Α, είναι μάλιστα. Δύο φορές την εβδομάδα. Α, κάθε Τετάρτη Παρασκευή. Μία εβδομάδα πρωί, μία εβδομάδα απόγευμα ζωντανά. Σήμερα πετύχατε την τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Ναι, την τελευταία, ναι. Κοιτάξτε, ναι, δεν μπορώ. Για φέτος. Δεν παίρνω τίποτα, λέω τι γίνεται. Θα σε παρακολουθώ, φυσικά είστε παραλήψεις. Δεν μπορώ. Λοιπόν, και με τη δική σας βοήθεια, κυρία Βασιλική. Ναι. Θα βάλουμε τον μπουμπάρι στο νερό που έχει βράσει ήδη. Το βλέπω, χαμήλωσα τη τηλεόραση και το βλέπω. Μπροστά στην τηλεόραση κάθομαι, δεν βλέπω και πολύ καλά. Και όπως βλέπετε, άρχισε ήδη να φουσκώνει. Ναι, ναι, το βλέπω. Το τσιμπάμε και με το πιρούνι. Τώρα, μην μου λέτε τα μυστικά. Μαρτυριάρα. Δεν πειράζει. Χαίρομαι, Κωνσταντίνε. Τώρα θέλω, μόλις βράσει τα πρώτα 1-2 λεπτά, με μία οδοντογλυφίδα, όχι με το πιρούνι, το πιρούνι θα το κάνει. Ζημία. Μάλιστα. Με μία οδοντογλυφίδα θα το τρυπήσουμε λίγο να πάρει αέρα για να μην μας κάσει το έντερο. Ωραία. Για με τη βοήθεια εδώ του κάμεραμάν του Πασχάλη. Το βλέπω. Να δείξουμε πόσο γρήγορα έχει φουσκώσει ήδη. Ναι. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν το παραγεμίζουμε μέσα. Μα έτσι που το έκανες μ' άρεσε πολύ. Εγώ το κάνω από την ανάποδη μεριά. Βάζω το λίπος μέσα. Όχι. Έτσι πιο γρήγορα γεμίζει. Πολύ πιο γρήγορα. Βέβαια. Δεν θέλουμε γρήγορες κινήσεις, ευκολία θέλουμε στην κουζίνα μας, κυρία Βασιλική. Ναι, χάρηκα που μίλησα μαζί σου. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Δεν θα χάσω την εκπομπή σου, δεν τη χάνω ποτέ τις κάθε επαναλήψεις, αλλά δεν θα τα χάνω το πρωί. Να είστε καλά. Καλημέρα, λέω, τι γίνεται. Θα τα ξαναπούμε πάλι ζωντανά από τη νέα χρονιά. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές εύχομαι και σε εσάς. Καλή πρωτοχρονιά, πάντα επιτυχίες να έχεις, Κωνσταντίνε. Να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά να έχουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Έχουμε άλλη μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Ναι, καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλημέρα. Τι κάνεις? Πολύ καλά, εσείς? Καλά, είμαι η κυρία Αθηνούλα. Από Σέρες. Έλα κυρία Αθηνούλα. Τι γίνεται, τι ωραία πράγματα. Πολύ καλά, εσείς? Ωραία, βλέπω το φαγητό που κάνεις. Να και άλλη μία. Να και η κυρία Αθηνούλα Θρακιώτισσα. Ακριβώς, και είναι φαγητό που δεν λείπει από το τραπέζι της γιορτές. Το κάνετε μόνο στις γιορτές ή και γενικά στις και όλο τον χρόνο? Στις γιορτές κυρίως. Στις γιορτές κυρίως, ναι. Κυρία Θηνούλα, ήρθε η στιγμή που πρέπει με μία οδοντογλυφίδα να κάνουμε 2-3 τρύπες σε κάθε έντερο. Ακριβώς, για να για μην, να μην μας κάσει. Ακριβώς. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο το κάνουμε. Και έτσι ακριβώς. Σωστός. Μπράβο. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Κυρία Αθηνούλα, χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα. Και εγώ πήρα να πω και καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, να περάσετε όμορφα, ευλογημένα. Έτσι, μπράβο. Χαρούμενα, οικογενειακά και ευλογημένη χρονιά. Καλή χρονιά, ευλογημένη. Έτσι, καλή χρονιά σε όλους. Σε όλους, σε όλους. Με υγεία, αγάπη, ηρεμία και τύχη. Αυτό. Να αυτό, μας φέρει επίσης. Και τύχη. Επίσης. Να είσαι καλά, κυρία Αθηνούλα μου. Καλή συνέχεια. Φιλιά μόλις. Πολλά, φιλιά πολλά. Λοιπόν, βάλαμε τώρα. Δεν θέλω να κάψουμε το κανταΐφι μας. Το κανταϊφάκι μας έχει πάρει ακριβώς το χρυσαφί χρώμα. Εμείς τώρα, σε αυτή τη φάση ακριβώς εδώ, θα ρίξουμε επίσης λίγο αλάτι μέσα. Λίγο λάδι πρωτεύς. Και τους κόκκους από μπαχάρι. Δεν τους βάλαμε αυτούς μέσα στο υλικό, για να μην τους ψάχνουμε να τους βρούμε μετά. Τους ρίχνουμε μέσα στην κατσαρόλα που βράζει. Εδώ τώρα πρέπει να χαμηλώσουμε λίγο τη φωτιά. Θέλει σιγά σιγά
να βράσει. Πω, πω, πω. Έχουν γίνει νταούλια το μπουμπάρι. Έτσι να το δείξει και η κάμερα λίγο. Τέλεια. Τώρα. Εμείς τώρα θα βγάλουμε το κανταΐφι μας από το φούρνο, το οποίο είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο, έχει πάρει το ωραίο χρυσαφή χρώμα. Για να το δείξει και λίγο η κάμερα έτσι από κοντά. Θέλω να το δείτε και από κάτω. Είναι ακριβώς αυτό το ξηροψημένο που θέλουμε. Και τώρα, για να ρίξουμε και το σιρόπι το κρύο, όπως είναι καυτό το κανταΐφι μας, το σιροπιάζουμε. Καυτό το κανταΐφι μόλις βγει από το φούρνο και κρύο το σιρόπι. Γι' αυτό πάντα στα σιροπιαστά μας ξεκινάμε και φτιάχνουμε πρώτα το σιρόπι. Θα το αφήσουμε τώρα στην άκρη να ξεκουραστεί, να ρουφήξει όλο το σιρόπι. Θέλει ένα τεταρτάκι 20 λεπτό. Και μετά σερβίρουμε και καλή μας όρεξη. Εμείς τώρα να βάλουμε και το φαγητό μας στο φούρνο. Έχουμε εδώ το ταψάκι. Όση ώρα ο φούρνος καίει. Θα το αφήσουμε 2-3 λεπτά, 3-4 λεπτά ακόμη να βράσει. Μετά θα το βάλουμε σε ένα ταψάκι με πολύ λίγο λαδάκι. Σκέτο το μπουμπάρι μέσα. Πολύ λίγο υγρό από την κατσαρόλα. Πολύ λίγο στον πάτο, σχεδόν καθόλου δηλαδή, ελάχιστο. Για να το δώσουμε λίγο χρώμα να πάρει στο φούρνο. Και θα το βάλουμε στο φούρνο. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να φτιάξουμε... Όση ώρα ψήνετε το μπουμπάρι στο φούρνο, να φτιάξουμε τα ωραία χριστουγεννιάτικα εορταστικά δωράκια. Άλλη μία συνταγή εύκολη και ωραία και νόστιμη. Μην τη χάσετε, μείνετε συντονισμένοι. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε. Να σερβίρουμε. Είναι λεμονάδα, αλλά είναι green. Νέα green λεμονάδα με στέβια. Σαν την green καμία. Την παραμονή μαζί θα τα πούμε. Στο Μελτέμι της Χερασίας. Έχουμε ετοιμάσει για σας τα πάντα. Πλούσιο παραδοσιακό μενού 5 πιάτων με την υπογραφή της Χερασίας. Καλό κρασί χωρίς περιορισμό. Ορχήστρα με ελληνική μουσική. Και φυσικά, πολύ αγάπη, μεράκι και γιορταστική ατμόσφαιρα για ένα αξέχαστο ρεβεγιόν μόνο με 18 ευρώ το άτομο και για τα παιδιά μόνο 14. Για αξέχαστη, παραδοσιακή, γιορταστική βραδιά Μελτέμι της Χερασίας στον Αγιάννη Σερών. Κάντε τώρα κράτηση στο 2321-3-08-425 και 694-220-66-51. Ανοιχτά και ανήμερα των Χριστουγέννων. Αγάπη μου, φεύγω τριήμερο. Ήρθαν τα τριήμερα των σούπερ προσφορών στα Kansas. Ελληνικό χοιρινό μπούτι και σπάλα χωρίς κόκαλο με 3,95 το κιλό.
Κοτόπουλο φιλέτο στήθος νοπό ελληνικό, μόνο 5,50 το κιλό. Όλα τα κατεψυγμένα λαχανικά Μπαρμπαστάθης, 30% φθηνότερα. Σίθον πευκόμελο και ανθόμελο, βάζω 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα. Soft σκόνη πλυντηρίου, κουτί 50 μεζούρες, μόνο 3,90. Όλα τα σαμπουάν Ultrex, 1+1 δώρο. Supermarket Kansas. Φροντίζουμε κάθε μέρα να έχετε τα καλύτερα. Είναι πορτοκαλάδα, αλλά είναι green. Νέα green πορτοκαλάδα με στέβια. Σαν την green, καμία. Θα πούμε. Μα και βέβαια θα τα πούμε, γιατί αυτές δεν είναι απλά χαμηλές τιμές. Είναι χριστουγεννιάτικες υπερπροσφορές από τα καταστήματα Παπα Ιωάννου. Προσέξτε! Ποτήρια σε συσκευασία δώρου από 2 ευρώ η εξάδα. Καράφα κρασιού από 4,90. Τουρτιέρα ορθογώνια και στρόγγυλη από 2,90. Γάστρα οβάλ με σχάρα ψησίματος μόνο 9,90. Και για ακόμα περισσότερες γιορτινές υπερπροσφορές μόνο στα Home Plus Παπα Ιωάννου, στην πλατεία Εμπορίου και στο Mega Store στον Λευκώνα. Για ακόμα πιο χαρούμενες γιορτές! Φωτίστε το σπίτι σας με το κλασικό πράσινο Star Sauer Laser Light σήμερα με ελάχιστα χρήματα, τηλεφωνώντας τώρα. Πράσινο Star Sauer Laser Light. Το Star Sauer έρχεται με μία εγγύηση 60 ημερών. Θα λάβετε όλο το αναβαθμισμένο πακέτο σε τιμή που δεν θα το βρείτε πουθενά αλλού. Οπότε τηλεφωνήστε αμέσως στο τηλέφωνο που βλέπετε στην οθόνη σας. Και για όσους τηλεφωνήσετε τώρα, σας προσφέρουμε 2 προβολείς στην απίστευτη τιμή που βλέπετε στις οθόνες σας. Προλάβετε, επωφεληθείτε της ευκαιρίας. Πράσινο Star Sauer Laser Light. Το ένα Star Sauer 49,90. Τα 2 τεμάχια σε προνομιακή τιμή. Εποφεληθείτε τώρα. 79,90 αντί 90. Η μάνα γη μας δίνει τους καρπούς της. Εμείς τους συλλέγουμε με ευλάβεια, τους επεξεργαζόμαστε με σεβασμό και δημιουργούμε το αλεύρι της δικής σας υγιεινής διατροφής. Αλεύρι μάνα στην κίτρινη συσκευασία για τις πιο νόστιμες πίτες που φάγατε ποτέ. Το χρυσό αλεύρι μάνα είναι η πρώτη ύλη για τις πιο πολύτιμες γευστικές σας δημιουργίες. Ιδανικό για αφράτα και πεντανόστιμα τσουρέκια. Στην κόκκινη συσκευασία, φαρίνα μάνα για κέικ που πετυχαίνουν κάθε φορά. Και η οικογένεια συμπληρώνεται με το αλεύρι ολικής αλέσεως, το καλαμποκάλευρο, το κίτρινο αλεύρι μάνα για σπιτικό ψωμί, την άχνη και τον ισεστέ για όλες τις κρέμες. Αλεύρι μάνα με σήμα τον ανεμόμυλο. Θα τα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα τροφίμων. Εργοστάσιο παραγωγής Αδελφή Κεραμάρη, στη βιομηχανική περιοχή Σύνδρου. Τηλέφωνα 2310 795 488 και 489. Αλεύρι μάνα. Από τη μάνα γη με αγάπη. Είναι βυσσινάδα, αλλά είναι green. Νέα green βυσσινάδα με στέβια. Σαν την green, καμία. Υπάρχει καλύτερος τρόπος να απολαμβάνετε φρεσκοκομμένα αλαντικά. Συσκευασίες φρεσκάδας Πασιάς. Διατηρούν τα αλαντικά φρέσκα και λαχταριστά σαν να κόπηκαν μόλις. Νέες συσκευασίες φρεσκάδας Πασιάς. Το καλύτερο για σας. Αντιπρόσωπος για τον νομό Σερών, τροφοκίνηση. Στο Λευκώνα. Να τη βλέπεις, είναι χάρμα και όμορφη πολύ. Καθώς τρέχει μες στη φάρμα τόσο στρογγουλή. Φέρνω σε όλα τα παιδιά.